Θέλω να είναι χαλαρά τα χέρια σου. Δεν το πιστεύω. Μην το κάνεις αυτό σου είπα, σε παρακαλώ. Τι είναι ιδέα, η μάμα, όν το στο βοτόν πατάει. Μην τα κουνάς εσύ, εγώ θα τα κουνάω. Θα με γανιάσει αυτή, δεν υπάρχει. Λυπήσουμε λίγο. Λίγο λυπήσουμε. Σε παρακαλώ. Βοήθαμε. Χαλαρά το Αχ, Θεέ μου, όλη η εξουσία βγαίνει πάνω στη γιαγιάκα 90 χρονών. Δηλαδή, πραγματικά, αν έχεις μπροστά σου μια γενιά 90 χρονών και της μιλάς έτσι, δεν σου βγαίνει αβίαστα. Αβίαστα να είσαι απόλυτα ευγενικός με τη γιαγιάκα σου αυτή και να μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, και σε όλη αυτή την αλυσίδα την μαζέψα. Αβίαστα να βγάλεις και τη στολή και να φύγεις. Ναι. Αν είσαι αναγκασμένος να το κάνεις. Ναι, ναι, κανονικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από την πρώτη στιγμή τη συλλαμβάνω, τη βάζω μέσα σε ένα περιπολικό, την πηγαίνω στο τμήμα, την παίρνουν αποτυπώματα. Γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Ένα ρε πούστε εκεί πέρα μέσα δεν μπορεί να πετραχθεί. Τι κάνουμε ρε μαλάκε. Τι κάνουμε γαμώ την τρέλα. Ένας λογικός δεν υπάρχει να πει, αφήστε την γιαγιάκα να σηκώθει να φύγει. Είναι και θέμα ευθυνοφοβίας βέβαια. Δεν είναι θέμα ευθυνοφοβίας. Εντάξει φίλε, κάπου και προσωπική ευθύνη όμως. Κατά την προσωπική μου. Κάπου και προσωπική. Γιατί η ευθυνοφοβία δεν υπάρχει καθόλου όταν είναι να συλλάβουν άλλους τους κι άλλους, έτσι. Είναι θέμα... αυτό είναι θρασίδηλο. Εκεί που μας παίρνουμε, βγάζουμε όλοι μας την... Εκεί που δεν μας παίρνει, θα με γανιάσεις. Αυτή θα γανιάσει αυτόν, όχι αυτό στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά.